Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε την εκπομπή Νόστος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παρουσίαση και παραγωγή εκπομπής Νόστος, Δέσποινα Φεντούλη. Επιμέλεια ήχου, Στυλιανός Νικολάου. Δώσ' μου ένα σύνορο να περπατώ. Δώσ' μου ένα όνομα να μην χαθώ. Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ. Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ. Δώσ' μου ένα παιδί να εξομολογηθώ. Δώσ' μου ένα φίλι να πλύνω το κακό. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε την εκπομπή Νόστος του Κόσμος FM της Νέας Υόρκης. Μεγάλο Σάββατο σήμερα και λίγες ώρες πριν την Ανάσταση, εδώ στη Νέα Υόρκη, στο επίκεντρο της εκπομπής μας είναι το διαχρονικό μήνυμα της Ανάστασης, μία επέτειος και ένα λησμόνητο για τον Ελληνισμό Πάσχα. Πού ήσουνεψες του γουναμά, πού ήσουνεψες λεβέντη μου, κι αντίπροψες καλέ μου, τι καλά το λέει τα ειδονή. Εσέσι μου του γουναμά, εψέσι μου στους ουρανούς, κι αντίπροψες τους Άγιους, τι καλά το λέει τα ειδονή. Τον άγγελο του γουναμά, τον άγγελο μου φίλευα, και το Χριστό γερνούσα, τι καλά το λέει τα ειδονή. Τι καλά το
Ανάσταση. Σε κείμενα και ομιλίες συχνά τονίζεται το διαχρονικό μήνυμα της Ανάστασης. Ο Σταυρός, τα πάθη που προηγούνται της Ανάστασης, συνδέονται με την εποχή της Άνοιξης, της αναγέννησης της φύσης, του εγγενισμού του ανθρώπου ως επακόλουθο της Ανάστασης. Υπάρχει προτροπή του εορτασμού της Ανάστασης με πνευματική προσέγγιση, με την παράλληλη προϋπόθεση της συγχωρητικότητας, της αγάπης, της πίστης, της κάθαρσης. Το ποίημα με τίτλο «Η πόνη της Παναγιάς» του Κώστα Βάρναλη εκδόθηκε το 1927 και μας μεταφέρει σταδιακά στο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας και στην κορύφωση του Θείου Δράματος. Στους στίχους αυτού του ποίηματος αναπαρίστανται τα συναισθήματα της Παναγίας, της μάνας για το παιδί της, το οποίο βιώνει τα πάθη και τη σταυρική μαρτυρία. Το εν λόγω ποίημα μελοποιήθηκε από τον Λουκά Θάνο και πρώτο τραγουδήθηκε από τον Νίκο Ξυλούρη. Ας το ακούσουμε. Σε φτάνουν οι κακοί. Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή ερημική. Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τα δικό φωνά. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μες στα βρόχια της οργής ταχιά, ταχιά δεν ας παράξεις, ταχιά. Σι θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό. Σε φυλάω από ματιά κακή και από κακό καιρό. Από το πρώτο ξαφνιασμά της ξυπνημένης νιώτης, δεν είσαι εσύ για μα. Δεν είσαι εσύ για το σταυρό, εσύ νοικοκαιρόπουλο, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η προδότης, όχι σκλάβος, όχι σκλάβος η προδότης.
δίκιο φως της αστραπής. Κι αν η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου, να μην τα πεις. Φέρεια οι άνθρωποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν, τόσες, τόσες θα σε επέτειος. Αναμφίβολα, οι ιστορικές επέτειες συμβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης ως έθνος, υπενθυμίζοντάς μας ένδοξες στιγμές της ιστορίας μας, μα και τα πάθη που βίωσε διαχρονικά ο Ελληνισμός. Το 2021 τιμήσαμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και πέρσι τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Φέτος έχουμε μια άλλη επέτειο να θυμηθούμε. Τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη συνθήκη της Λοζάνης, που ουσιαστικά καθόρισε τα όρια της σημερινής Τουρκίας και που μεταξύ άλλων ρύθμιζε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, την υποχρεωτική ανταλλαγή Ελλήνων Ορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας και Μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας, με εξαίρεση των Ελλήνων Ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου και τους Μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης. Το τραύμα είναι βαρύ για τον Ελληνισμό, που εξαναγκάστηκε να εκπατριστεί από τις αρχαίγονες εστίες του και χαρακτηρίστηκε από Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Εύξεινου Πόντου το 1923 ως μια προσβολή δίχως προηγούμενο κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισμού. Ήρθε κι έπεσε η εντολή για αλόγιστη ανταλλαγή. Το δέντρο ξεριζώθηκε, μα ο σπόρος παραχώθηκε. Ήρθε η εντολή για αλόγιστη ανταλλαγή. Ξυπόλυτη η μοναξιά στις πατρίδος τη σκλαβιά.
Με βάρος στην πλάτη, σε άγνωστο μονοπάτι, ξυπόλυτη βαδίζει μοναξιά απ' της πατρίδας τη σκλαβιά. Επιβίωση με δυσκολία, δίχως δεύτερη ευκαιρία, η Παναγιά στην αγκαλιά να'ρθεί η λευτεριά. Δάκρυα τρέξαν ποτάμια, πλήθυνα σπίτια με καλάμια, στήθηκαν στη νέα γη που από άλλους έχει διαλεχθεί. Ο καιρός όμως περνούσε και η θύμηση πονούσε, κορμιά κουρασμένα, στο έλεος παραδομένα. Τα βλέμματα στην Ανατολή, χαιρετίσματα με ένα πουλί, κατάλευκο περιστέρι την επιστροφή να φέρει. Ακόμα και τα πεθαμένα, τα πρόσωπα τα αγαπημένα, στην Ανατολή κοιτούν, μήπως οι σπόροι αναστηθούν. Ένα λησμόνητο για τον ελληνισμό Πάσχα. Ας πάμε τώρα το χρόνο πίσω, στο Πάσχα της 6ης Απριλίου του 1914 στην Ανατολική Θράκη, όπου και ο εκεί ελληνισμός εκδιώχθηκε από την επαρχία της Αρκαδιούπολης, της Βυζής και άλλων περιοχών. Ήδη το 1913 και για τα επόμενα χρόνια, χιλιάδες ανατολικοθρακιώτες εξαναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ελεύθερη Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εγκαταλείποντας τις πανάρχες εστίες τους, καθώς απότερος στόχος αυτής της πρακτικής, όπως επιβεβαιώνεται και ιστορικά, ήταν η συνολική επίλυση του εθνολογικού ζητήματος της Θράκης. Ας υπενθυμηθεί ότι η Ελληνική Βουλή καθιέρωσε το Μαύρο Πάσχα της 6ης Απριλίου 1914 ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του θρακικού ελληνισμού. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, η Ανατολική Θράκη, όπου κυρίως εστίαζε ο εθρακικός ελληνισμός, βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση από το 1920 και είχε ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος κατά το ίδιο έτος μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. Ας ακούσουμε το παραδοσιακό επιτραπέζιο με έντονες επιρροές από τη βυζαντινή μουσική παράδοση «Τραγούδι της Ξενιτιάς» από τον Μπογιαλίκη της Ανατολικής Ρωμιλίας σε ερμηνεία του Χρόνια Ιδονίδη. Thank you.
νέσεις ψηλά πετάτε. Για χαμπυλώσετε φτερά σας. Κοίτα φτερό, κοίτα φτερούδια σας. Και φίλοι, αυτές τις ημέρες αλλά και πάντοτε είναι σημαντικό να κρατάμε στο νου και την καρδιά μας τη δύναμη της αγάπης. Η αγάπη μας δίνει δύναμη και ελπίδα να συνεχίζουμε, να ελπίζουμε, να έχουμε την πίστη ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με ψυχική ηρεμία στις προκλήσεις του μέλλοντος. Να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Με τις σκέψεις αυτές και με τις θερμότερες ευχές για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, η εκπομπή Νόστος φτάνει στο τέλος της. Από εμένα, Δέσποινα Φεντούλη, χρόνια πολλά. Ήρθα κι εγώ μου δώσες νερό σαν σημαίνιο τάση για να δρώσεις το. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτουνιασμένη λαγκαδιά, κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτουνιασμένη λαγκαδιά, κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Πάψε να ζητάς όλη την αλήθεια, είναι ο έρωτας, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Ψάξε να τη βρεις μες
στα παραμύθια. Τώρα δεν μπορείς, είναι νωρίς, είναι νωρίς. Αγάπη μέσα στη καρδιά, φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες. Αγάπη μέσα στην καρδιά, φουρτουνιασμένη λαγκαδιά. Κάποια βραδιά πλημμύρισες και μας ξεκλήρισες.